Πρώτα απ' όλα, σε καμία περίπτωση δεν θέλω να νομίζετε ότι δεν συμμεριζόμαστε ότι η κυβέρνηση κάνει οτιδήποτε είναι δυνατόν για να βοηθήσει την εστίαση. Και επειδή ξέρω ότι το μότο και το δικό σας και της κυβέρνησης είναι ότι θέλετε να ακούτε τους επιχειρηματίες, γι' αυτό το λόγο βγήκα για να μιλήσω και να σας πω κάποια προβλήματα που έχουμε. Ένα το κρατούμενο. Δύο. Σε περίπτωση που όλη την ώρα αναφέρουμε τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες και λέτε κι εσείς περίτρανα ότι η Ελλάδα είναι πρότυπο για όλες τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, αυτό το πράγμα πρέπει να γίνει και στα οικονομοτεχνικά. Οι υπόλοιπες χώρες δεν έχουν τους δύο έξτρα μισθούς που έχει η Ελλάδα για τον επιχειρηματία και σε αυτό το τομέα τουλάχιστον η κυβέρνηση πρέπει να πάρει 100% τα μέτρα της, όπως και ο Πρωθυπουργός είπε στο διάγγελμά του ότι όταν κλείνω, αναλαμβάνω τις ευθύνες μου. Αυτοί οι δύο μισθοί που δεν υπάρχουν σε καμία άλλη χώρα της Ευρώπης και υπάρχουν στην Ελλάδα, θα έπρεπε 100% να τους αναλάβει το κράτος. Ένα το κρατούμενο είναι αυτό. Οπωσδήποτε. Το δεύτερο κομμάτι που θέλω να πω είναι το επιστρεπτέας προκαταβολής. Η επιστρεπτέα προκαταβολή υπάρχει ένας αλγόριθμος που κανένας επιχειρηματίας δεν έχει μάθει και δεν ξέρει τι σημαίνει. Δηλαδή, όλοι λένε ότι θα πάρουν κάποια λεφτά. Αυτά υπολογίζεται με τους εργαζόμενους, με το τζίρο, με τις απολύσεις, με όλα αυτά, αλλά κανείς ακριβώς δεν ξέρει άμα μπορεί να κρατήσει το μαγαζί του ανοιχτό ή να το κλείσει. Δηλαδή δεν είναι σαφές ούτε καν για τους λογιστές το τι να σου πούνε για να κλείσεις ή να ανοίξεις το μαγαζί σου. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια περίεργη κατάσταση, εννοείται 100%, μα δεν ξέρουμε τι συμφέρει. Εγώ ας πούμε έχω ένα μαγαζί στο κέντρο που άνοιξα το 2020, εν καιρό πανδημίας. Αυτό το μαγαζί δεν έχει ισοζύγιο 2019 για να δούμε τελικά τι έκανα πέρυσι. Και άρα τι δικαιούσε. Δεν ξέρεις αν δικαιούσε ή τι δικαιούσε. Μα δεν Δημήτρη μου, δεν δικαιούμαι τίποτα σε αυτό το μαγαζί. Έτσι. Οτιδήποτε άνοιξε τον τελευταίο χρόνο δεν έχει πάρει οτιδήποτε μέτρο σαν επιχείρηση. Έτσι. Δηλαδή οι καινούργιες επιχειρήσεις έχουν καταστραφεί. Σαν να μην υπάρχουν. Ξαναλέω ότι. Σαν να μην επειδή υπάρχουν. Ναι, σαν να μην υπάρχουν. Επειδή όντως υπάρχουν 1250 θέματα την ημέρα και λίγα λέω για μια κυβέρνηση να αντιμετωπίσει. Καταλαβαίνουμε ότι είναι δύσκολα. Και εγώ δεν, κύριε Υπουργέ, δεν σας λέω ότι δεν κάνετε τη δουλειά σας. Απλά επειδή σας ξαναλέω, μας λέτε ότι όλη την ώρα θέλετε να ακούτε τα προβλήματά μας. Αυτά είναι τα προβλήματά μας. Δηλαδή, θα ανοίξουμε το Δεκέμβριο και σε 10 μέρες είναι ποινικό να δώσουμε το δώρο Χριστουγέννων. Ποινικό. Οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να το δώσουν.